Ένας απλός άνθρωπος, ο γέροντας Αμφιλόχιος, με ένα σακίδιο κρεμασμένο στον ώμο του, γυρίζει την Ελλάδα. Θέλετε να τον πείτε Κοσμά Ετωλό, να τον πείτε Νικόδημο Αγιορείτη, είναι και τα δυο. Τα έπιασε και τα δυο. Ο ένας, από το κελί του φεύγοντας, γέμισε την Ελλάδα φως και πίστη. Ο άλλος, μένοντας το κελί του μέσα, άπλωσε το φως που δεν θα σβήσει ποτέ με τη σοφία του και τα συγγράμματά του, με την προσευχή του, με την αγιότητά του. Έπιασαν το νόημα της ζωής που είναι η αγιότητα και πέτυχαν δύο πράγματα. Το πρώτο, να γίνουν άγιοι, να νικήσουν τον εαυτό τους, την αδυναμία του κόσμου, τα θέλγητρα της ζωής, τους κινδύνους, τους ηθικούς, να ξεπεράσουν κάθε τι που θα τους έκανε ψυχές τραυματισμένες και να χάσουν τον δρόμο τους. Αυτό είναι το πρώτο που ζητάει ο Θεός, το άγιοι γίνεστε, το επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Με αυτό οι σκέψεις, τα αισθήματα, η ζωή, το σώμα, η καρδιά εξαγιάζονται. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα. Θέλουμε αγίους, ούτε σοφούς, ούτε τρανούς, ούτε πλουσίους, ούτε ανθρώπους του χρυσού και του αργύρου, και να πετάνε στα άστρα, ούτε να χειρίζονται έναν τεχνικό πολιτισμό που θα τους λιώσει στα γρανάζια του. Έτσι πέτυχαν το πρώτο πράγμα που χρειάζεται για τον άνθρωπο, να είναι άγιος. Οτιδήποτε άλλο, κι αν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι ο άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος του Ευαγγελίου και της θρησκείας είναι ο Άγιος. Και έπειτα δεν μένει ο Άγιος για τον εαυτό του, θα κάνει κι άλλους Αγίους. Και εφαρμόσανε ακριβώς την παραγγελία του Κυρίου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και πήραν φως και έγιναν φως. Και ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων. Αυτή η ορθή γωνία, αυτό το τρίγωνο είναι η τελειότητα η χριστιανική. Βάζει ο άνθρωπος τον Θεό στην ψυχή του, εξαγιάζεται ο ίδιος και αγωνίζεται να αγιάσει κι άλλους. Τι άλλο έκαμαν οι αείμνηστοι αυτοί πατέρες? Ό,τι έκαμαν οι άλλοι πατέρες πιο μπροστά, και ό,τι πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπος στο πέρασμα από τον κόσμο, να γίνεται άγιος και να αγιάζει τους άλλους, σημείωνε ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Κρήτης κυρός Τιμόθεος. Τα τηλέφωνά μας και σήμερα στη διάθεσή σας, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα. Η μέρα μας ξεκίνησε και σήμερα αφιερώνουμε αυτό το πρωινό σε μια μεγάλη σύγχρονη ουσιακή μορφή της Εκκλησίας μας, στον Όσιο Γέροντα Αμφιλόχιο Μακρύ, το Γέροντα της Πάτμου και της Ελλάδος. Ξεκινήσαμε με αυτό το κείμενο του μακαριστού αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Τιμοθέου, που υπάρχει στο βιβλίο Ιδροσοβόλος Καύσης της Προσευχής Γέρον Αμφιλόχιος Μακρύς, και θα ακούσουμε ευθύς αμέσως κάτι πολύ συγκινητικό. Μας έρχεται από το μακρινό 1993, ναι, πλέον το 1993 είναι μακρινό. Στις 24 Ιανουαρίου του 1993, ο αρχιμανδρίτης τότε Αμφιλόχιος Τσούκος, νυν Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας, είχε μιλήσει στο Κέντρο Νεότητος στους ποταμούς Καλύμνου με θέμα «Ο Όσιος Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρύς και οι σχέσεις του με τον άνθρωπο». Μια συγκλονιστική, συγκινητική ομιλία σε μια κατάμεστη αίθουσα από τον πατέρα Αμφιλόχιο, που υπήρξε πνευματικό τέκνο του Γέροντος Αμφιλοχίου Μακρύ. Ας ακούσουμε αυτήν την ομιλία που μας έρχεται από το παρελθόν, με μια φρεσκάδα που αγγίζει τις ψυχές όλων μας. Η Καλύμνος ήταν ένα από τα νησιά στα οποία δούλεψε ως πνευματικός πατέρας ο Γέροντας, και είναι χαρά όλων μας λοιπόν που ακόμη σε λίγη ώρα θα την αφιερώσουμε στη δική του μνήμη. «Ως χαρή εν άνθρωπος, όταν άνθρωπος ή», έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας. Δηλαδή, τι ωραίο και τι ευχάριστο πράγμα είναι ο άνθρωπος όταν είναι σωστός και αληθινός άνθρωπος. Προχωρώντας εμείς περισσότερο, θα λέγαμε τι αξία και τι ομορφιά έχει ο άνθρωπος όταν είναι άγιος. Δηλαδή, καθιερωμένος στο Θεό, ιερός, ευσεβής, αγνός. Τέτοιου είδους άνθρωπος ήταν, αγαπητοί μου αδελφοί, και ο πνευματικός μας πατέρας, ο Όσιος Γέροντας της Πάτμου, αρχιμανδρίτης, Αμφιλόχιος Μακρύς, γύρω από το πρόσωπο του οποίου θα περιστραφεί η σημερινή μας ομιλία, και ειδικότερα στις σχέσεις του με τον άνθρωπο.
Ευλογημένος αυτός άνθρωπος που είδε το φως της ζωής στο ιερό μισάκι της Αποκαλύψεως και στην βρεφική του ηλικία δεν εθύλαζε Τετάρτη και Παρασκευή το βάδο της μητέρας του, ήταν ένα δέντρο πολύκορφο αρετών και χαρισμάτων. Γι' αυτό και δεν θα μπορούσαμε στα περιορισμένα χρονικά πλαίσια μιας ομιλίας να αναφερθούμε σε αυτά ούτε και να αναπτύξουμε σε παράδειγμα στον βίο του. Ας το δούμε λοιπόν στις σχέσεις του με τον άνθρωπο. Ο αγαπών των Θεών αγαπάει και τον αδελφόν αυτού, μας λέγει ο Λόγος του Θεού. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι για να έχει κανείς σωστές σχέσεις με τους συνανθρώπους του, θα πρέπει πρωτίστως να έχει τις καλύτερες σχέσεις με τον Θεό. Γι' αυτό και ο Κύριος, απαντώντας τον νέο εκείνο που τον ερώτησε τι θα έπρεπε να κάνει για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή, πρόβαλε ως όρο απαράβατο την αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Αγαπήσεις Κύριον των πειρών σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύας σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Ο Άγιος Γέροντάς μας πατήρ Αμφιλόχιος είχε και τα δύο αυτά είδη της αγάπης. Όλη του η ζωή υπήρξε μία συνεχής αφοσίωση και λατρεία στον Τριαδικό Θεό μας. Η μόνη του χαρά και το μοναδικό μέλημά του ήταν να ενθυμείται συνεχώς τον Θεό και να εκπληρεί με κάθε τρόπο τα προς αυτόν καθήκοντά του. Ως γνήσιος απόγονος των Κολυβάδων Πατέρων εξασκούσε την αερά προσευχή και με πολλή επιμέλεια την εδίδασκε και στα πολυπληθή πνευματικά του τέκνα. Δεν παρέλειπε επίσης να συνιστά τη συχνή Θεία Κοινωνία που την έθετε σε ανώτερη μοίρα από κάθε τι άλλο. Δυστυχώς όμως, το θέμα της ομιλίας μας μας αναγκάζει να παρακάμψουμε την όμορφη περιοχή της προσωπικής ζωής του γεροντά μας και των σχέσεών του με τον Θεό και να σταθούμε στις σχέσεις του με τον άνθρωπο. Είπαμε ότι ο γέροντας Αμφιλόχιος εγεννήθη στην Πάτμο, όπου και έζησε και ανεπάρχει εν κυρίω τον Απρίλιο του έτους 1970. Ως γνωστόν, η Πάτμος είναι το νησί στο οποίο έζησε ως εξόριστος ο μαθητής Ωνιγάπα ο Ιησούς, ο αγαπημένος Απόστολος του Χριστού και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, εκείνος του οποίου το Ευαγγέλιο και οι επιστολές ευωδιάζουν με τις αγάπης το άρωμα. Ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Αγαπάτε αλλήλους, ο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται. Ζώντας λοιπόν στην Πάτμο ο ηγαπημένος του Κυρίου μαθητής, εφύτεψε εκεί το πολύτιμο τούτο της αγάπης δέντρο και δοκιμάζουν τους καρπούς του όσοι γεννιούνται και ζουν στο ευλογημένο αυτό νησί. Όλοι όσοι επισκέπτονται την Πάτμο νιώθουν την ιερότητα του νησιού αλλά και την αυθόρμητη καλοσύνη και ευγένεια των κατοίκων της. Καλωσικόπιασες, η Παναγιά μαζί σου, αγάπη μου, είναι μερικές από τις χαρακτηριστικές φράσεις που χρησιμοποιούν στο λεξιλόγιό τους οι πρόσχαροι και φιλόξενοι πατινιώτες. Αν όμως όλους τους κατοίκους του Ιερού Νησιού της Αποκαλύψεως χαρακτηρίζει η ευγένεια και καλοσύνη, τούτο ισχύει ιδιαίτερα για τους πατέρες και αδελφούς της Ιεράς Μονής του Θεολόγου και φυσικά και για τον αείπνιστο γέροντο Αμφιλόχιο, ο οποίος υπήρξε αδελφός και ηγούμενος της Ιεράς Αυτής Μονής και φυσιογνωμία ξεχωριστή της τελευταίας περίοδου της ιστορίας της Μονής και της Πάτμου. Ποιος εγνώρισε από κοντά τον Άγιο Γέροντα της Πάτμου και δεν απείλαψε το άρωμα της αγιότητός του και την ομορφιά της αγάπης του, τη φυσική ευγένεια και καλοσύνη που του εχάρισε ο καλός Θεός, την καλλιεργούσε και την επολαπλασίαζε με την αδιάλειπτη προσευχή του και τις έμπρακτες εκδηλώσεις της συμπαθίας και αγάπης του προς τους αδελφούς του, τα πνευματικά του παιδιά, προς όλους τους ανθρώπους, τα πουλιά, τα δέντρα και τα ζώα. Ως πνευματικός πατέρας ήταν πονόψυχος και ποιητής, συνέπασε με τον Αμαρτωλό και δεν περίμενε από αυτόν τίποτε άλλο παρά μόνο την ειλικρίνη μετάνοια και συντριβή για να του δώσει τη συγχώρηση
Στο όνομα Εκείνου, ως της τέλη πάντας ανθρώπου σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελπίνε. Και ώστις, στην τρομαγμένη εκείνη γυναίκα, που συνελήφθη επ' αυτοφόρων χερωμένη, είπε τα αθάνατα εκείνα λόγια της Θείας Αγάπης, ουδή σε κατέκρινε, ουδέ εγώ σε κατακρίνω. Χορεύω και μικέτη αμάστανε. Η αγάπη του γέροντα γράφει το πνευματικό του παιδί, ο προηγούμενος Παύλος Νικηταράς, γινόταν ομοίωμα της αγάπης του Θεού. Συμπαθούσε τους μεγάλους αμαρτωλούς, γιατί ήξερε ότι ήταν πολύ δύσκολο κατόρθωμα να μετανοήσουν αυτοί που είχαν χρόνια ψυχικά βάθη από τους ολιγότερους πληγωμένους από τα βέλη της αμαρτίας. Απολυκούσε στην περίπτωση αυτή τους διακριτικούς γέροντας, που όπως λέγει ο Ντοστογεύσκη, βάζουν στην καρδιά τους εκείνον ακριβώς που είναι πιο αμαρτωλός και αγαπάνε περισσότερο από όλους εκείνον που αμάρτησε περισσότερο. Έκλε με τα κλαιόντα και έχερε με τα χαιρόντα. Αυτό ήταν που δημιουργούσε στενό σύνδεσμο με τα πνευματικά του τέχνη. Ο καθένας εσκέπτεται πως δεν θα επλήγωνε ξανά την καρδιά του γέροντα και πρόσεχε στην καθημερινή ζωή του να αποφεύγει τις κακοτοπιές. Εκείνο που έλεγε συχνά ο γέροντας τον αμαρτωλό, ξέχασε τις αμαρτίες σου. Ο Χριστός μας τις διέγραψε από το βιβλίο της ζωής. Έδινε αφάνταστο θάρρος στον εξομολογούμενο, εδραίωνε την πίστη του στο σωτήρα Χριστό και τον έκανε μετακίνητο στον δρόμο της αρετής. Χαράς Ευαγγέλια εγέμιζαν την ψυχή των εξομολογουμένων για την απλότητα με την οποία ο γέροντας τους εδέχεται, γιατί κατανοούσαν ότι ένιωθε βαθιά στην καρδιά του το μέγα μήνυμα του λιτωρτού, το δεύτε πρός με πάντες, οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Ο γέροντας ήταν και καλός ψυχολόγος και παιδαγωγός. Δεν ήταν μόνο Άγιος με καθαρή σκέψη και καρδιά, αλλά και πεπειραμένος και σοφός πνευματικός. Μπορεί να είχε τελειώσει μόνο το σχολαρχείο της εποχής του, δηλαδή τη δευτέρα τάξη του γυμνασίου, αλλά ως βιβλιοφύλακας της πλουσίας βιβλιοθήκης της Μονής, είχε διαβάσει πάρα πολλά βιβλία και αρχαία χειρόγραφα που το εξασφάλιζαν την κυκλοπαιδική μόρφωση, ικανή να δημιουργήσει έκπληξη ακόμη και σε καθηγητές του Πανεπιστημίου. Δεν έδειχνε λοιπόν να εκπλήτεται είτε να αγανακτεί για ό,τι στραβοέβλεπε εξωτερικά στον άνθρωπο, αλλά ο σκοπός του ήταν να διαβάσει την ψυχή και με τη χάρη του Θεού και τη δική του επιλογή και κατανόηση να την οδηγήσει στην αληθινή αυτογνωσία και θεογνωσία. Κάποτε τον επισκέφθη μια γυναίκα ντυμένη έξαλλα και με βαμμένα τα μαλλιά, τα νύχια κτλ. Ενόμιζε ότι θα την απέπεμπε. Ο γέροντας όμως δεν έδωσε καμιά προσοχή σε τούτα τα εξωτερικά. Έριψε την πνευματική του ματιά κατευθείαν στα βάθη της ψυχής της. Αφού λοιπόν της ομίλησε με αγάπη και ευγένεια για τον Χριστό, για την αξία της ψυχής και τον σκοπό της ζωής, την ευλόγησε και την προέβαινσε μέχρι έξω τον κήπο. Το αποτέλεσμα ήταν να συγκινηθεί η γυναίκα εκείνη και να γοητευτεί από το μεγαλείο της ευγενίας και ανωτερότητας του γέροντος. Όταν τον ξαναεπισκέφθη, δεν είχε τίποτε από όλα εκείνα τα πτιασιδώματα. Μόνη της κατάλαβε ότι δεν ήταν σωστό να εμφανίζεται έτσι σε ένα τέτοιο Άγιο άνθρωπο. Εξομολογήθηκε ειλικρινά και καθαρά στον γέροντα και έκτοτε έγινε ένα από τα πνευματικά του παιδιά. Είναι μοναδικά κενό για το ανθρώπινο γένος, το μήνυμα του Θεανθρώπου, θα μας είπε εμπροκειμένο και ο άλλος μακαριστός γέροντας της Σερβίας, ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς. Να διαχωρίζομαι την αμαρτία από τον αμαρτωλό. Να φωνεύομαι την αμαρτία, αλλά να σώζομαι τον αμαρτωλό. Να μην εξισώνομαι τον αμαρτωλό με την αμαρτία. Να μην φωνεύομαι τον αμαρτωλό λόγω της αμαρτίας, αλλά να τον σώζομαι από την αμαρτία. Η πολλή προσευχή και αγάπη εξισφάλιζε στον γέροντα και την άλλη μεγάλη αρετή της διακρίσεως. Όταν έβλεπε ότι ο εξομολογούμενος
δεν είχε αντοχή, είτε εμποδιζόταν από κάποια άλλη αιτία να κάνει το επιτίμιο του, ο γέροντας ανελάμβανε πάνω του το μισό, βοηθώντας ως άλλος κυρινέος τον αδελφό ή το παιδί του να σηκώσει το σταυρό του. Ο γέροντας έδινε σημασία περισσότερο στην ουσία παρά στους τύπους. Ανέφερε ότι ένα παιδί του εκουράζεται στην ιεραποστολή, του έβαζε να κάνει κανόνα μικρότερο από άλλους που εισχολούνται μόνο με τα δικά τους καθήκοντα. Αν κάποιο από τα παιδιά του έπεφτε, χωρίς να το θέλει, σε ένα μάρτυμα και καταλάβαινε ότι η στέρηση της θείας κοινωνίας θα επεδείνωνε την κατάστασή του, που επέπρεπε να κοινωνήσει, αντικανονικά θα έπρεπε να το απαγορεύσει. Αν όμως έπρεπε ότι έλειπε η συνέστηση και η συντριβή, τότε ως σωστός πνευματικός εκράτησε το ύψος του το μυστήριο. Αυτό συνέβη όταν του εξομολογήθη κάποιος πολλά και σοβαρά αναρτήματα και στην ερώτηση αν μετανοεί για όλα αυτά απήντησε αρνητικά. Ο γέροντας τον άφησε να φύγει χωρίς να του διαβάσει τη συγχωρητική ευχή. Ο γέροντας Αμφιλόχιος είχε ουσιαστική σχέση και ψυχικό σύνδεσμο με τα πνευματικά του παιδιά. Γι' αυτό και τους έλεγε «Παρακαλώ τον Θεό να σας αγιάσει, να σας ειδώσει τον Παράδεισο. Παράδεισο χωρίς τα παιδιά μου δεν τον θέλω». Η αγάπη αυτή του γέροντα προς τα παιδιά του και προς κάθε χριστιανό ήταν, θα ελέγαμε, παυλική. Διότι και ο Μέγας Εκείνος και ο Ουρανοβάμων των Εθνών Απόστολος έλεγε «Ιφχόμην αυτός εγώ, ανάθεμα είναι υπέρ των αδελφών μου τον Κατασάκ». Ο γέροντας Αμφιλόχιος, όπως είπαμε και στην αρχή, ήταν πατέρας της Εκκλησίας νυπτικός, που δεν έλειπε η νοερά προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, λεϊσόμε», ποτέ από τα χείλη του, το νου του και την καρδιά του. Ήταν όμως και ο χαρισματικός Ιεραπόστολος. Τα λόγια του Αποστόλου «Τις ασθενή και ούκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ούκ εγωπηρούμε» ήσαν ένα άλλο είδος ευχής που δεν έπαβε να θερμαίνει την καρδιά του. Όσο προσευχόταν, τόσο πλημμύριζε η ψυχή του από αγάπη στο Θεό, που θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων και στον κάθε άνθρωπο που κινδυνεύει και πρέπει να σωθεί. Αποτέλεσμα της αγάπης του αυτής ήσαν τα αλλεπάλληλα ταξίδια του σε όλα σχεδόν τα δωδεκάμισα, στη Σάμο, την Ικαρία, την Κρήτη, την Αθήνα, την Αίγινα και αλλού, που δεν τα έκανε για τουρισμό, ούτε για αναψυχή, αλλά ψάχνοντας να βρει ως καλός ποινή τα απολωνότα πρόβατα, τους αμαρτωλούς, και να τα επαναφέρει στη μάνδρα του Χριστού με το ιερό μυστήριο της εξομολογήσεως και τον παρήγορο και ζωογόνο λόγο του Θεού και με τόση απλότητα και αγάπη έσπερνε στις καρδιές, τους χωρίς την επιτήρευση και τα επιχρήσματα της ρητορίας και ψευτοφιλοσοφίας που χαρακτηρίζουν τους λόγους των κατακόσμων σοφών. Έτσι εφάρμοζε ο Άγιος Γέροντας μας στην πράξη τους λόγους του Μεγάλου Αντωνίου. Ουδέποτε προτίμησα το προσωπικό μου συμφέρον από την ωφέλεια του αδελφού μου και του Ιερού Χρυσοστόμου. Ουδέν ούτω το Θεοφύλλο ως το κοινοφελός ζει. Δηλαδή, περισσότερο από όλα αρέσει στο Θεό να ζεις για να ωφελείς όλους τους ανθρώπους. Ποιος αναλογίστηκε στα αλήθεια τις δυσκολίες, τι δυσκολίες συναντούσε τότε ο γέροντας να κατεβαίνει με το γαϊδουράκι στο λιμάνι μέσα στα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού και με μια βάρκα που πολλές φορές εχόρευε σαν καρυδόσουφλο στα μανιασμένα κύματα της θάλασσας να πηγαίνει από το Μουράγιο στο πλοίο και από εκεί με χίλιες δυο δυσκολίες να φτάνει στον προορισμό του. Τρεις ημέρες έκανε μια φορά να έρθει, όπως μου έλεγε, από τη Ρόδο στην Πάτμο, λόγω καιρού, διότι τότε δεν υπήρχαν τα πλοία και τα λιμάνια που υπάρχουν σήμερα στα νησιά μας. Τόσο πολύ ευαίσθητη είχε γίνει η ψυχή του γέροντα από την πολύ του αγάπη προς τον άνθρωπο, ώστε μια φορά, καθώς βρισκόταν στην Πάτμο, ένιωσε φοβερή εσωτερική παρόρμηση να πάει στην Ικαρία και φτάνοντας εκεί, μόλις και πρόλαβε ένα γνωστό του πρόσωπο,
που ήταν έτοιμο να αυτοκτονήσει και με την προσευχή και τις κατάλληλες συμβουλές του το έσωσε από βεβαία καταστροφή. Και να πει κανείς ότι είχε την ενθάρρυνση ή τον έπαινο της Εκκλησίας, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, στα άλλα μέρη όπου επήγαινε, εκτός πάντων, οι επίσκοποι του έλεγαν πότε θα φύγεις, επιστρέφοντας δε στο μοναστήρι του, άκουε με κάποια δόση ειρωνίας το «καλώς ήρθες Αμφιλόχε, πότε θα φύγεις». Λυπούμε που το λέγω, αλλά φαίνεται είναι αλήθεια φθόνος, ου γύρε προτιμάν τον συμφέρον, όπως ακούσε ένα ωραίο τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδας. Για το γέροντα Αμφιλόχε η αγάπη ήταν πράγματι μητρόπολη των αρετών και συγκεφαλαίωση του νόμου και των προφητών, όπως λέγει ο Όσιος Θεόδωρος ο Εδέσης στα 100 ψυχοφελή του κεφάλαια. Αυτό φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο εξασκούσε την ελεημοσύνη και τη φιλοξενία. Υπήρξε περίπτωση που επήγε στην Αθήνα για να κοιταχθεί από τους ιατρούς και όταν πληροφορήθηκε ότι εκεί βρίσκεται ο άρρωστος κάποιος ο οποίος του είχε κάνει μεγάλο κακό, ελισμόνησε τον εαυτό του και έτρεξε να βοηθήσει τον άλλον. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να εκκλησίαζε τον Άγιο Γέροντά μας και να έφευγε από κοντά του χωρίς να πάρει αυτό που του εχρειάζεται, πνευματικό είτε υλικό. Οι αμαρτωλοί έφευγαν πετώντας από χαρά και ανακούφιση, διότι έπαιρναν τη συγχώρεση. Οι θλιμμένοι, διότι έπαιρναν την παρηγοριά και τη σοφή συμβουλή στο πρόβλημά τους. Οι πτωχοί και οι άρρωστοι την υλική βοήθεια, τα πτωχά παιδιά την ενθάρρυνση και τα δίδακτρα για τη σπουδή τους, οι σεμνές κοπέλες την καθοδήγηση και ευχή για χριστιανικό γάμο, οι άνεργοι την εργασία. Σε όσους μπορούσαν να εργαστούν, ο γέροντας δεν έδινε χρήματα στα χέρια, πρόσφερε εργασία για να δέχονται τα χρήματα με αξιοπρέπεια και χαρά και να μην εντρέπονται. Ολόκληρες πλαγιές βουνών επάνω από τον Ευαγγελισμό και το κουβάρι τις μετέτρεψε σε χτήματα προσφέροντας εργασία στους φτωχούς εργάτες των νησιών. Άλλοι έκτιζαν τείχους με πέτρες, ξεροληθείες και άλλοι καθάριζαν από τους θάμνους και τα βράχια τις πλαγιές για να φυτέψουν τη συνέχεια ελιές, σικές, φραμποσικές και κλίματα τα οποία έσκαπταν και πότιζαν το καλοκαίρι. Ο απλός ιερομόναχος λοιπόν, με το μικρό διαφώνημα της μονής του, κάποιο δηλαδή μηνιαίο χρηματικό βοήθημα, και με τα χρηματικά δώρα των πνευματικών του παιδιών, που δεν έλειπαν ποτέ, διότι υπήρχε απόλυτη εμπιστοσύνη στη σωστή αξιοποίηση και επένδυσή τους, έκανε ένα κοινωνικό έργο που θα το εζήλευε η κάθε σημερινή τοπική διοίκηση. Όπου υπάρχει αγάπη και θέληση, ευρίσκονται οι τρόποι. Όταν απουσιάζει η αληθινή χριστιανική αγάπη, περισσεύουν οι δικαιολογίες και οι προφάσεις εν αμαρτίες. Τον φιλοξενούμενο, ο γέροντας, τον έβλεπε ως άγγελο Θεού. Όταν είχε φιλοξενουμένους, άφηνε κατά μέρος όλες τις άλλες ασχολίες του για να ασχοληθεί μαζί τους. Ελισμώνει τα προβλήματα και τις στενοχώριες του και συνομίλει μαζί τους με πολύ καλοσύνη, ευγένεια και αυτοδιά. Όταν έβλεπε ότι ήσαν καλοπροαίρετοι άνθρωποι, δεν εγνώριζαν όμως από πνευματικά, τους άνοιγε άλλη συζήτηση, μέχρι και πολιτικά, για να πάρουν το θάρρος να μιλήσουν και κατόπιν ως επιδέξιος οδηγός κατήφθηνε τη συζήτηση προς τα πνευματικά, με αποτέλεσμα να ικανοποιούνται οι συνομιλητές, να ενθουσιάζονται και να αγαπούν τον γέροντα και μετά από κάποιες συναντήσεις να προσέρχονται και στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Όταν τελείωνε η επίσκεψη και έφευγαν οι φιλοξενούμενοι, ο γέροντας έβγαινε στο προάβλιο, τους συνόδευε μέχρι την εξώπορτα και αποχαιρετώντας τους έλεγε «Η Παναγιά μαζί σας, σας ευχαριστούμε για τη χαρά που μας εδώσατε». Τόση ήταν η αγάπη, η αδυναμία θα λέγαμε του Οσίου γέροντά μας στη φιλοξενία, που μια μέρα τον άκουσα να λέγει σε μια μοναχή του «Όσες δεν αγαπούν τη φιλοξενία, δεν θα έχουν τίποτε από την ευλογία μου».
Είναι φυσικό ότι είχαν λυπωθεί στα κατάλογα της ψυχής του τα λόγια του κτήτορος της Μονής του Θεολόγου Οσίου Χριστοδούλου, τα γραμμένα στο υπεύθυρο ξενώνα της Μονής. «Ξένους ξένιζε, μη Θεό ξένος γέννη». Ο γέροντας Αμφιλόχιος, ως γνήσιος ορθόδοξος μοναχός, δεν ξεχνούσε ποτέ τις πατερικές παρενέσεις. «Είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου». Με τη λέξη αδελφός όμως εννοούσαν τον κάθε άνθρωπο. Το γεροντικό είναι γεμάτο από διδασκαλίες και περιστατικά αναφερόμενα στη φιλοξενία και γενικά στην προστοπλησίων αγάπη. Ο Άγιος Αγάθων με το ένα χέρι άνοιγε τη θύρα να υποδεχθεί τον ξένο και με το άλλο άρχιζε την ετοιμασία του φαγητού για να τον φιλέψει. Η μεγάλη όμως αξία του γέροντα στις σχέσεις του με τον άνθρωπο θα πρέπει να εντοπιστεί στο γεγονός ότι ο πραγματικά Άγιος αυτός άνθρωπος είχε ένα απέραντο σεβασμό προς τον άνθρωπο. Έβλεπε τον κάθε άνθρωπο, μικρό ή μεγάλο, μορφωμένο ή αμόρφωτο, πλούσιο ή φτωχό, ως μία ανεπανάληπτη προσωπικότητα, ως εικόνα του Θεού. Γι' αυτό αγαπούσε και τον αμαρτωλό, όπως αγαπούσε και τον δίκαιο. Οι αμαρτίες αποτελούσαν για τον γέροντα τις λεωματίες, τους λεγκέδες, που αμάβρωναν την εικόνα και χαλούσαν την ομορφιά της. Η εικόνα όμως δεν έπαβε να έχει την αξία της. Το ζητούμενο λοιπόν για τον γέροντα, καθώς και η μεγάλη του φροντίδα και τέχνη, ήταν να καθαρίζει τις ζωντανές εικόνες του Θεού, τους ανθρώπους, με το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, για να μπορούν να ξαναπαίρνουν την θέση τους ως έμψυχος στολισμός στον όμορφο κόσμο της δημιουργίας του Θεού. Νομίζω πως στα πλαίσια της σκέψης αυτής εντάσσεται και ο στίχος του 103ου ψαλμού του Δαβίδ. «Εκλείπει εν αμαρτωλοί από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτούς». Μέσα στο σύνολο της ωραίας δημιουργίας του Θεού, ο οποίος έκαμε τα πάντα καλά λία, η ανθρώπινη αμαρτία και η ανομία αποτελούν παραφωνία. Γι' αυτό και έρχεται ο Άγιος Προφητάνακτας να ήταν δυνατόν να έλειπαν από τη γη οι άνθρωποι εκείνοι που κάνουν την αμαρτία και την παρανομία. Πλησίον του γέροντα Αμφιλοχίου όλοι έβρισκαν ανάπαυση και χάρη Θεού, γιατί ήταν ταπεινός, διακριτικός, πράος και γαλήνιος. Ποτέ δεν έβαζε μπροστά το δικό του θέλημα, αλλά πάντα το Άγιο Θέλημα του Θεού. Για κάθε ζήτημα προσευχόταν να το αποκαλύψει ο Θεός το θέλημά του. Ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια που έλεγε σε δύσκολες στιγμές. Όσα δεν μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, μπορεί να τα κάνει ο Θεός. Και την ώρα που συνομιλούσε με κάποιον, το κομποσχήνι δεν έπαβε να τρέχει στο χέρι του. Προσευχόταν να τον φωτίζει ο Θεός, όχι μόνο τι να πράττει και τι να λέγει, αλλά και τι να λέγει, για να μην σκανδαλίσει, να μην αδικήσει, να μην βλάψει, να μην πικράνει κανένα. Για τον γέροντα Αμφιλόχιο δεν υπήρχαν άλλα συμφέροντα παρά μόνο ένα, το συμφέρον των ψυχών. Ήθελε όλοι οι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι κοντά στο Χριστό, ασφαλισμένοι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Δεν είχε ο γέροντας Αμφιλόχιος άλλες φιλοδοξίες. Μία ήταν η φιλοδοξία του, να βοηθήσει την Εκκλησία, να στηρίξει ψυχές, να ανοίξει μοναστήρια, να αναδείξει εργάτες στον αμπελώνα του Κυρίου, να αναδείξει αφιερωμένες ψυχές που θα είχαν ως κύριο έργο του στην καλλιέργεια των Ευαγγελικών Αρετών και την ακατάπαυστη δοξολογία και λατρεία του αρνίου της Αποκαλύψεως. Δεν είναι εύκολο να καταμετρηθούν τα πνευματικά αναστήματα του γέροντος Αμφιλοχίου, ούτε τα καλά που προέκυψαν για την Εκκλησία και το έθνος από την πνευματική δραστηριότητα την δική του και των πνευματικών του παιδιών. Η ιερά μονή του Ευαγγελισμού και τα ιερά ησυχαστήρια του Αγίου Ιωσήφ και του Αγίου Νεκταρίου στην Πάτου, η μονή της Παναγίας Ελεούσης και τα ιερά ησυχαστήρια της Αγίας Μακρίνας και της Αγίας Τριάδος,
ως και το ορφανοτροφείο Πηλαίων στην Κάλη μου. Το ορφανοτροφείο Πηλαίων και οι μονές του Θαριού και της Υψενής Κυρώδου. Το ιερό προσκύνημα του Αγίου Νεκταρίου και τα ποικίλα ευαγή ιδρύματα γύρω του στα Χανιά της Κρήτης. Η μονή του Αγίου Μινά στην Αίγινα και η μονή του Μαχιαρή στο Άγιον Όρος είναι αρκετά χαρακτηριστικά δείγματα για να γίνει αντιληπτό πόσες φλέβες πνευματικές ξεκινούν από τον ποταμό της αγιοσύνης και της αγάπης που λέγεται Αμφιλόχιος Μακρύς Ιερομόναχος, για να αρδεύσουν τις ψυχές των Ελλήνων και όλων των ανθρώπων που διψούν για πιστό, για αλήθεια, για σωτηρία και για ζωή. Ο άνθρωπος του Θεού, γράφει ο Μητροπολίτης Χαλκιδόνος και Ελλήνη Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο ταπεινός ιερομόναχος της Πάτμου, εδώ και χρόνια δεν ζει σωματικά επί της γης. Ζει όμως με τα πνευματικά του παιδιά που άφησε, με το παράδειγμα και την ευχή που μας άφησε, με το άρωμα της αγιότητός του, που διαχέεται πολύ πέρα της Πάτμου, σε όλη την Ελλάδα και ακόμη ευρύτερα. Αν όμως ήταν αληθινή χαρά για όλους να ευρίσκονται κοντά στον Άγιο Γέροντά μας, για τους νέους που τον εκκλησίαζαν και ένιωθαν το άρωμα της καθαρότητος και αρωματιτός του, της ευσεβίας και της κατά Θεών σοφίας του, ήταν θείο δώρο. Η Πατμιάς Εκκλησιαστική Σχολή είδε ημέρες πνευματικής δόξας και μεγαλείου όταν είχε ως πνευματικό πατέρα της τον Γέροντα Αμφιλόχια. Κάτω από το θεοσκέπαστο σπήλαιο της Αποκαλύψεως, με πατρική στοργή, υπομονή και σοφία, ο Γέροντας δεν εξομολογούσε μόνο τους ιεροσπουραστές, άνοιγε διάλογο μαζί τους. Στα πρόσωπά τους έβλεπε τους ευέλπιδες της Εκκλησίας και του έθνους, τους αυριανούς χριστιανούς οικογενειάρχες, κληρικούς, μοναχούς και ιεροποστόλους. Βαρύ ένιωθε το χρέος της ευθύνης για όσα έπρεπε να τους πει και να τους μεταδώσει. Κάποιες στιγμές απέσυρε το βλέμμα του από τα πρόσωπά τους και το έστρεφε μια στη σχισμή του βράχου όπου είχαν ακουστεί τα φοβερά λόγια «Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος» και μια στην εικόνα του Ιωάννου του Θεολόγου που πεσμένος κατά γης ατενίζει τον Χριστό καθισμένο στο θρόνο του ανάμεσα στις 7 λιχνίες και τους 7 αγγέλους και του λέει «Ναι, έρχω Κύριε». Ζητεί βοήθεια από τον ουράνιο και αιώνιο νυμφίο και συμπαράσταση από τον αγαπημένο και παρθένο μαθητή του. Κανείς από τους αποφύτους της Πατμιάδος δεν θα λησμονήσει ποτέ την ανεπανάληπτη εκείνη εικόνα του Γέροντος Αμφιλοχείου να ανεβαίνει από το λιμάνι προς το μοναστήρι, επιστρέφοντας από την περιοδία του στα νησιά, καθισμένος στο γαϊδουράκι και κουκουλωμένος με το μανδύα του. Ούτε οι ιεροσπουδαστές του στενού κύκλου θα λησμονήσουν τον πνευματικό τους πατέρα στο γυναικείο μοναστήριο του Ευαγγελισμού, σκυμμένο επάνω από την τούρτα με ζωγραφισμένο το χάρτη της Μικράς Ασίας, που είχαν ετοιμάσει για χάρη τους οι μοναχές, να τους δείχνει τις 7 λιχνίες της Αποκαλύψεως, την Έφεσο, τη Σμύρνη, την Πέργαμο, τη Λαοδίκια, τη Σάρδης, τη Φιλαδέλφια και τα Θυάτυρα, και να τους λέει «Εσείς θα πάρετε το φως από τη μόνη αναμένη λιχνία, το σπήλαιο της Πάτμου, και θα το μεταφέρετε στη Μικρά Ασία για να ανάψετε τις άλλες λιχνίες που έχει σβήσει ο άγριος και καταστρεπτικός άμυνος της τουρκικής εισβολής. Εκεί περιμένουν οι χιλιάδες των κρυπτοχριστιανών, αλλά και τα εκατομμύρια των Ισλαμιστών, των Μικρασιατών, να ακούσουν το μήνυμα του Ευαγγελίου και να δεχθούν το λουτρό της Παλιγενεσίας, το Άγιο Βάπτισμα. Αλλά και από τις φοιτητές της Θεολογικής Σχολής της Χάρκης δεν είναι ολίγοι εκείνοι που ηγεύτησαν τέτοιου είδους μυσταγωγίες κοντά στον Άγιο Γέροντα Αμφιλόχιο, κάτω από την πελώρια εικόνα της Παναγίας Καμαριώτισσας στον πρόναο του Ναού της Αγίας Τριάδος, τότε που ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας τον είχε καλέσει για το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως των φοιτητών. Ένας από τους ιερολοχίτες της εποχής εκείνης ήταν και ο σημερινός σοφός, ταπεινός και αγνός Οικουμενικός Πατριάρχης μας, κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος με εγκάφηση και ευγνωμοσύνη ομολογεί
τη συμβολή του μακαριστού γεροντά μας στην πνευματική του σταδιοδρομία και προκοπή. Νομίζω όμως ότι θα ήταν και ο αγαπητός μας αδελφός Αριστίδης Χαλκίδητας που είναι κοντά μας, δεν θυμάται, νομίζω. Όλοι οι Βαδικανίσοι θα είχαν πλησιάσει με πολύ χαρά και βλάβη για τον γέροντα τότε. Εγώ δεν ήμουν τη χρονιά εκείνη στη σχολή ακόμα. Πολλά θα είχαμε ακόμη να λέγαμε για τον Άγιο Γέροντά μας, για τις άγιες σχέσεις του με τον Θεό και τον άνθρωπο. Όμως, επιλείψουμε διηγούμενον ο χρόνος. Τελειώνοντας, θα αναφέρω σαν επίλογο κάποιο πρόγραμμα προσευχής που είχε καταρτήσει ο Άγιος εκείνος του Θεού άνθρωπος και είχε αναθέσει σε πνευματικά του παιδιά να το εφαρμόζουν. Προσευχής ημερονυχτίου, που περιλαμβάνει όλες σχεδόν τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής. Κάτι που φανερώνει όλο το μεγαλείο της αγαπώσης καρδίας του αγαπημένου μας γέροντα και του πόθου του να διδάξει όλους τους ανθρώπους να αγαπούν, να επιστρατεύσει όσους μπορούσε στα έργα της αγάπης, σπουδαιότερο των οποίων τη χάνει η προσευχή για τους έχοντας ανάγκη. Προσευχή καθόλων το ημερονύχτιο. Μία έως δύο κατά μεσημβρία, στέλαμα βράδυ, δια τα ορφανά και χείρας. Δύο έως τρεις, καραντάνι, δια τους βλασφήμους να πάψουν, εννοείται να βλασφημούν. Τρεις έως τέσσερις, Μαρία Ρούσου, δια τους μη έχοντας εργασία. Τέσσερις έως πέντε, Ελευθερία Μουρτζανού, δια τους διδασκάλους και μαθητές. Πέντε έως έξι, Ουρανία, δια τους φυλακισμένους και αγωνιζομένους για την ελευθερία. 6 έως 7, Αμφιλόχιος Ιερομάναμος, ενώσε τον εαυτό του, δια τα αλυτόπερα και κλονιζομένους ηθικώς. 7 έως 8, Ευρυδίκη, δια τας μοναχάς και μοναχούς ή να προαχθούν πνευματικώς. 8 έως 9, Ελένη Πετράκη, δια τους φτωχούς, αστέγους και πρόσφυγες. 9 έως 10, Μανουλάκη, δια τους ταξιδεύοντας, ξενιτευμένους και οδηπορούντας. 10 έως 11, Ζαχαρένια, δια τους ιεραποστόλους, άνδρας και γυναίκας. Μεσονύχτιον, Ζαχαρένια, δια τους μη προσευχομένους και εκκλησιαζομένους. Μεσονύχτιον, Στέλλα, 12 έως 1, δια τους αδυνάτους στην πίστη. 1 έως 2, δια τους αθέους και ασεβείς να προσέλθουν στον Χριστό. 2 έως 3, δια τους βασιλείς, προέδρους και υπουργούς να διευθύνουν χριστιανικώς. 3 έως 4, Χριστίνα, δια τους ιερωμένους να εκτελούν ευσεβώς τα καθήκοντά των. 4 έως 5, προμεσημβρίας, μοναχή Ευαγγελισμού, όπως ο Κύριος παρουσιάσει ποιμένας και μοναχούς με ευσέβεια. 6 έως 7, προμεσημβρίας, Αμφιλόχιος Ιερομόναχος, δια την ένωση των εκκλησιών. 7 έως 8, Μαρίκα Κουφάκη, δια τους ασθενείς και ανθιλήψας ημώντας. 8 έως 9, Ιωκάστη, δια τους αμαρτωλούς και κινδυνεύοντας ηθικώς. 9 έως 10, δια τους ιατρούς, νοσοκόμας, φαρμακοποιούς, να ζουν ευσεβώς. 10 έως 11, Άννα Ζεργού, δια την ειρήνευση των χριστιανικών οικογενειών. 11 έως 12, μεσημέρι, δια την ειρήνευση του κόσμου και για να έρθει η Βασιλεία του Χριστού επί της γης. Και μόνο το πρόγραμμα αυτό δίνει, νομίζω, το στίγμα της μεγάλης αγάπης του γέροντα προς τον άνθρωπο. Αν δεχτούμε ως ορθή την ερμηνεία του ονόματος Αμφιλόχιος, ίσον ο έχουν σχέση με δύο λόγους, θα μπορέσουμε να πούμε πόσο ταιριαστό ήταν το όνομα του γέροντα με τα όνειρα, τους στόχους, τις επιδιώξεις και τα έργα του. Δύο ήσαν τα όνειρά του, να αναδείξει μοναχούς και ιεραποστόλους. Δύο οι στόχοι του, να εργαστεί για τον Θεό και τον άνθρωπο. Δύο οι επιδιώξεις του, να αυξήσει την αγάπη του προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο. Δύο τα έργα του, η δημιουργία μοναστηριών, δηλαδή σταθμών προσευχής, και ιεραποστολικών σταθμών και ομάδων χριστιανικής αλληλεγγύης. Ύστερα από όλα αυτά, γίνεται φανερό γιατί είναι δικαιολογημένη η χαρά και η εγκυρίω καύχησή μας για τον γέροντά μας. Γιατί έχουμε ένα τέτοιο Άγιο Πατέρα που ήδη βρίσκεται θριαμβευτής στην επουράνιο Ιερουσαλήμ, στην Εκκλησία των Πρωτοτόπων, στον Κριτή των Πάντων Θεών, με τα πνευμάτων δικαίων και τελειωμένων, όπου δεν πάβει να παρακαλεί για όλους εμάς
για την εκκλησία μας, για τα μοναστήρια μας, για τους κληρικούς και θεολόγους μας, για τους ιεραποστόλους και κοινωνικούς εργάτες, για την πατρίδα μας, τους κυβερνήτες και το στρατό μας. Αν όμως είναι τιμή και χαρά μας να έχουμε ένα σύγχρονο Άγιο στα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα μας, είναι παράλληλα και η ευθύνη μας μεγάλη να φροντίσουμε να του μοιάσουμε, προσπαθώντας να φρονούμε ό,τι και εκείνος εφρώνει, να πιστεύουμε σε ό,τι και εκείνος επίστευε, να επιδιώκουμε όσα και εκείνος επεδίωκε, τη θερμή και ολόπλευρη αφοσίωση στον Χριστό και την Εκκλησία Του και την ειλικρινή και ανυστερόβουλη αγάπη στον πλησίον, στον κάθε άνθρωπο. Και κατακλείω με τα συμπεραγματικά λόγια του ίδιου του μακαριστού γεροντά μας, Αμφιλοχίου Μακρύ. Όσον ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό, τόσον έχει αγάπη και για τους ανθρώπους. Τους αγαπά σαν εικόνες Θεού, με σεβασμό, λεπτότητα και αγιασμό. Ακούσαμε την ομιλία για τον μακαριστό γέροντα Αμφιλόχιο Μακρύ. Όσιος γέροντας Αμφιλόχιος Μακρύς και οι σχέσεις του με τον άνθρωπο, ομιλία που είχε κάνει ο αρχιμανδρίτης τότε, Αμφιλόχιος Τσούκος, είναι ο σημερινός Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας, πνευματικό παιδί του οσίου γέροντος Αμφιλοχίου Μακρύ, ομιλία από τις 24 Ιανουαρίου 1993 στο Κέντρο Νεότητος στους ποταμούς Καλύμνου. Πολλά τα όσα κατέθεσε τότε ο πατήρ Αμφιλόχιος για τον όσιο γέροντα Αμφιλόχιο, τον γέροντα της Πάτμου και της Ελλάδος, και θα ακούσουμε τώρα μια σπάνια τηλεφωνική κατάθεση από την καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός του Ιγαπημένου της Πάτμου, του ησυχαστηρίου που ίδρυσε ο όσιος γέροντας Αμφιλόχιος Μακρύς, εκεί όπου μέχρι σήμερα βρίσκεται ο τάφος του, να καταθέτει η ίδια την προσωπική της εμπειρία από τον όσιο γέροντα. Πρόκειται για την μοναχή Χριστονύμφη, την καθηγουμένη του Ευαγγελισμού της Πάτμου. Ας ακούσουμε τα όσα είχε πει πριν χρόνια τηλεφωνικά. Ο μακαριστός μας γέροντας πατήρ Αμφιλόχιος ήταν ένας εκ των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Η προσευχή του έφτανε σε ύψη πνευματικής θεωρίας και πολλές φορές ο νους του αρπαζόταν κατά την ώρα της προσευχής και έβλεπε ουράνια πράγματα και μυστήρια, τα οποία αοφθαλμός σου κύδε και ου σου κύκουσε. Εν τη ησυχία και εν τη προσευχή ζούσε και απελάμβανε καθημερινώς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Όλες αυτές οι καταστάσεις που ζούσε ο γέροντάς μας ήταν έκδηλε από την γλυκύτητα του προσώπου του και από το εσωτερικό φως το οποίο ακτινοβολούσε γύρω του. Όμως και πολλά γεγονότα μας φανέρωναν την εσωτερική του καλλιέργεια και αγιότητα. Ένα εκ των οποίων είναι και το παρακάτω. Ήμουν παιδί περίπου 13 ετών όταν ένα απόγευμα πριν σημάνει ακόμα η ώρα της προσευχής με κάλεσε ο γέροντας για να του κάνω μία εξυπηρέτηση. Εγώ πήγα με πολύ προθυμία και όταν τελείωσα την εργασία που μου είχε αναθέσει πήγα να φύγω, καθότι μάλιστα ήδη είχε ανέβει και η αδελφή που θα εσήμενε την έναρξη της προσευχής για να πάρει την καθιερωμένη ευλογία από τον γέροντα. Όμως, προς μεγάλη μου έκπληξη, ο γέροντας δεν με άφησε να φύγω, αλλά μου είπε «Μείνε παιδί μου μαζί μου απόψε για να προσευχηθούμε». Εγώ πράγματι έμεινα και για να μην ενοχλήσω τον γέροντα πήγα και γονάτισα στο πίσω μέρος του κελιού του και έσκυψε το κεφάλι με πολύ συστολή μέχρι και το έδαφος. Εκείνος πήρε το μπαστούνι του και στάθηκε μπροστά στο προσκυνητάρι του όρθιος και προσευχόταν. Είχε περάσει αρκετή ώρα όταν η απόλυτος ησυχία και η ειρήνη που επικρατούσε μέσα στο δωμάτιο γέροντος
μου εκκίνησαν την προσοχή και την περιέργεια. Και σήκωσα τότε λίγο το κεφάλι μου να δω τι έκανε ο γέροντας. Τότε αντίκρισα κάτι θαυμαστό. Ο γέροντας ήταν υψωμένος περίπου 1 μέτρο επάνω από το έδαφος και το πρόσωπό του ακτινοβολούσε τόσο που δεν μπορούσα να το ατενίσω. Εγώ τρόμαξα από το υπερφυσικό αυτό θέαμα και έβαλα τα κλάματα. Και τότε τον είδα να επανέρχεται σαν από έκσταση και με πλησιάζει και μου λέει: «Τι έχεις παιδί μου, τρόμαξες? Μη φοβάσαι. Αυτό είναι του πειρασμού. Θα περάσει». Και προσπάθησε να με καθησυχάσει. Μόνο μου λέει: «Θα σε παρακαλέσω, τώρα που θα κατέβεις κάτω από τον πύργο», γιατί εκεί έμενε, «να μου υποσχεθείς ότι τώρα που θα κατέβεις κάτω από τον πύργο δεν θα πεις τίποτα στις αδελφές». Αυτή ήταν μία άλλη ένδειξη της μεγάλης του ταπεινοφροσύνης και αληθινής αγιότητος. Ο γέροντας καλλιεργούσε πολύ την αδιάλειπτη προσευχή, η οποία προήρχεται από την πολύ του αγάπη προς τον Θεό. Νοσταλγούσε η ψυχή του τον Κύριο και τον αναζητούσε με πολύ πόθο. Εις την εκκλησία ποτέ δεν καθόταν. Πολλές φορές μας νουθετούσε και μας έλεγε: «Ο άνθρωπος που αγαπά πολύ τον Θεό θυσιάζεται για Αυτόν». Επίσης μας έλεγε: «Όταν αγαπάς κάποιο πρόσωπο, θέλεις να το σκέπτεσαι συνεχώς και να συνομιλείς μαζί του. Έτσι λοιπόν και η ψυχή που αγαπά τον Θεό πρέπει να σκέπτεται συνεχώς ημέρα και νύχτα τον Κύριο. Η προσευχή είναι το καλύτερο έργο και το όπλο του μοναχού». Η αδελφή που αγαπούσε την προσευχή κατήχε ιδιαίτερα θέση μέσα εις την ψυχή του γέροντος. Η ευχή δεν έλειπε ποτέ από τα χείλη του, ούτε και από την καρδιά του. Ζούσε συνεχώς μέσα στο άκτιστο φως. Το πρόσωπό του ακτινοβολούσε πάντα, διότι συνεχώς προσήφιετο. Κάποια φορά τον ρώτησα: «Γέροντα, όταν σας πλησιάσει κάποιο πρόσωπο ταραγμένον και σας εκτοξεύσει υβριστικούς λόγους, τότε τι κάνετε εκείνη τη στιγμή?» Απάντηση: «Όταν κάθιμαι σε υψηλών βράχων προσευχής, όσα κύματα και αν έλθουν δεν μου προξενούν τίποτα. Όταν όμως με βρουν χαμηλά, με περιλούν. Η νοερά προσευχή αφομοιώνει, συνδέει, αγιάζει, παιδί μου. Όταν εις την ψυχή ανάψει πυρκαγιά της ευχής, όλα τα ξηρά καίονται και εξαφανίζονται». Η νοερά προσευχή, μας έλεγε επίσης, είναι η βάση της τελειότητος. Η πρώτη βαθμής της πνευματικής ανυψώσεως είναι η νοερά προσευχή. Εις την αρχή της ευχής, μας έλεγε, αισθάνεσαι πολύ χαρά. Έπειτα έρχεται η γλυκή της. Και στο τέλος, σαν καρπός, έρχονται τα δάκρυα. Διότι τότε η ψυχή αισθάνεται μέσα της την παρουσία του Θεού. Θα διηγηθώ ακόμα ένα μικρό περιστατικό γύρω από τη ζωή του γέροντος και το προορατικό του χάρισμα. Όταν ήμουν σε ηλικία 23 ετών,
ο γέροντας αποφάσισε να με κάνει μοναχή. Μου είπε μάλιστα να ειδοποιήσω και τη μητέρα μου εγκαίρως, διότι τότε πριν λίγο είχε πεθάνει ο πατέρας μου, για να παρευρεθεί και εκείνη την ημέρα της κουράς μου. Εγώ όμως, επειδή εγνώριζα τις αντιδράσεις της μητέρας μου, αρνήθηκα να την ειδοποιήσω, εξηγώντας τον γέροντα ότι εάν ερχόταν στην κουρά μου, πιθανόν δεν θα με άφηνε να γίνω μοναχή. Του πρότεινα λοιπόν να της το πω μετά από την κουρά μου και να πάρω μόνη μου την ευθύνη. Εκείνος, μετά τις επίμονες παρακλήσεις μου, δέχτηκε και έτσι και έγινε. Έγινε λοιπόν η κουρά μου και μετά ήρθε η μητέρα μου, η οποία ήταν πολύ στενοχωρημένη και αγανακτισμένη περισσότερον με τον γέροντα, γιατί να με κάνει μοναχή. Την φωνάζει λοιπόν ιδιαίτερος ο γέροντας και με πολύ αγάπη και πραότητα της λέει: «Κυρία Αγγελική, μην κλαις και μην λυπάσαι για την κόρη σου, γιατί αυτό βλέπω ότι τον θέλει μα Θεού να γίνει μοναχή». Τότε η μητέρα μου, σαν να ξύπνησε λίγο από το λίθαργο, κόπασε η ταραχή της καρδίας της και εξιστόρισε για πρώτη φορά στον γέροντα ένα γεγονός το οποίο της είχε συμβεί όταν ήμουν ακόμα 3 ετών, κατά την ώρα της προσευχής. Είχε διαβάσει σε κάποιο συναξαριστή ότι οι μοναχοί σηκώνονται στις 3 η ώρα και προσεύχονται, και θέλησε πολλές φορές να το τηρήσει στον εαυτό της όταν ο πατέρας μου απουσίαζε. Ένα βράδυ λοιπόν, καθώς ήταν γονατιστή και προσήφιετο, με τα δακρύων, άνοιξε το παράθυρο του δωματίου που κοιμόμαστε, το μεσαίο παράθυρο, γιατί ήταν 3 τα παράθυρα κατά σειράν, άνοιξε το μεσαίο και παρουσιάστηκε μια όμορφη γυναίκα μέσα σε μαύρα και το πρόσωπό της ακτινοβολούσε. Και της λέει τις μητέρες μου: «Τι έχεις, κυρία Αγγελική, και κλαις? Τι σου συμβαίνει, σε απασχολεί κάτι?» Εκείνη απήντησε: «Όχι, δεν με απασχολεί τίποτα. Απλά προσεύχομαι, παρακαλώ το Θεό να βοηθήσει τα παιδιά μου να γίνουν σωστοί άνθρωποι και χρήσιμοι μέσα στην κοινωνία». Της απήντησε λοιπόν η Παναγία ότι: «Μη στενοχωρείσαι, παιδί μου. Όλα σου τα παιδιά θα πάνε καλά και τότε και ένα παιδί σου θα έρθει στο σπίτι μου και θα γίνει νύμφη Χριστού». Απήντησε τότε η μητέρα μου στην Παναγία και της είπε: «Και ποιο θα είναι το παιδί αυτό που θα έρθει στο σπίτι σου?» Και εκείνη απήντησε: «Α, αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Όταν θα μεγαλώσει λίγο το παιδί σου, τότε θα το δεις μόνη σου». Και πραγματικά σε μερικά χρόνια έφυγα και πήγα στο μοναστήρι. Και θα γίνει νύφη Χριστού και θα πάει στο μοναστήρι. Λοιπόν, η μητέρα μου τότε, λέγοντας αυτά, η Παναγία εξυφανίστηκε. Η μητέρα μου τότε άρχισε να σκέπτεται και ποιο θα είναι αυτό το παιδί. Δεν μπορούσε να αξιολογήσει ότι μπορούσα να γίνω μοναχή. Νόμιζε, επειδή ήμουν 3 ετών, ότι μπορούσα να πεθάνω και να πάω κοντά στην Παναγία. Και πάντοτε ζούσε με αυτή την αγωνία η μητέρα μου. Και όταν λοιπόν έφτασε η μέρα που επρόκειτο να γίνει κουρά μου και αντέδρασε τόσο πολύ, θυμήθηκε αυτή λοιπόν την ενόραση, και του είπε στο γέροντα. Και ο γέροντας της απήντησε: «Τότε λοιπόν αυτή είναι, η κόρη σου αυτή είναι, η οποία έχει γίνει νύμφη Χριστού και ήρθε στο σπίτι της Παναγίας. Και γιατί λοιπόν λυπάσαι? Αυτό είναι θέλημα Θεού».
Λοιπόν, και της είπε επίσης ο γέροντας και θα πάρει το όνομα Χριστονήφη και πραγματικά ο γέροντας χωρίς να γνωρίζει αυτή την ενόραση της μητέρας μου μου έδωσε το όνομα Χριστονήφη. Λοιπόν, ο γέροντας ακούγοντας αυτά της είπε, λοιπόν παιδί μου, γιατί ταράζεσαι αφού είχες τέτοια πληροφορία από τον Θεό. Θα σου πω όμως και κάτι άλλο και μην ξαφνιάζεσαι, το οποίο και θα γίνει. Και εσύ, όταν εγώ φύγω για τον ουρανό, θα έρθεις στο μοναστήρι αυτό και θα γίνεις κι εσύ μοναχή. Και η μητέρα μου αντέδρασε και είπε, τι λες, λέει γέροντα, εγώ έχω οικογένεια, έχω παιδιά, δεν μπορώ να έρθω. Της λέει, ναι, ηρέμησε, κυρία Αγγελική, και αυτό που σου λέω πραγματικά θα γίνει. Μεταφερθήκαμε στην Πάτμο αλλά και σε όλη την Ελλάδα σήμερα, αφού αποφασίσαμε τούτη τη μέρα, αυτό το πρωινό, να το αφιερώσουμε σε μια ουσιακή μορφή της Εκκλησίας μας, στον Όσιο Γέροντα Αμφιλόχιο Μακρύ, το γέροντα της Πάτμου και της Ελλάδος. Ακούσαμε μόλις τα όσα είχε καταθέσει πριν χρόνια τηλεφωνικά η καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, μητρός του Ιγαπημένου της Πάτμου, του ησυχαστηρίου που ίδρυσε ο γέροντας Αμφιλόχιος Μακρύς, τα όσα η ίδια έζησε θαυμαστά από τον Όσιο Γέροντα Αμφιλόχιο, και λίγο νωρίτερα ακούσαμε την ομιλία που είχε εκφωνήσει το 1993 ως Αρχιμανδρίτης ο σημερινός Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας, κ. Αμφιλόχιος. Ο Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας ήταν πνευματικό παιδί του Γέροντος Αμφιλοχίου Μακρύ, του Γέροντος της Πάτμου. Συγκλονιστικές και οι δύο αυτές καταθέσεις, δεν έχουμε να πούμε τίποτε περισσότερο. Επίκειται η κατάταξη στο Αγιολόγιο και θα πανηγυρίσουμε σύν Θεό όλοι μας την ευλογημένη αυτή ημέρα που θα ακούσουμε τα χαρμόσυνα νέα. Ένας ακόμα σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας μας, με πολλά θαυμαστά σημεία, με ολοζώντανη την παρουσία και την χάρη του στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Φίλες και φίλοι ακροατές, να έχουμε όλη την ευχή του. Καλημέρα. Η μέρα μας